Πάμε, Άδωνης Γεωργιάδης, για να σας πω, μόλις ολοκληρώσει ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ θα θέσω ένα ερώτημα και στα τρία κόμματα. Να απαντήσω πρώτα. Ναι, 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 αμέσως τώρα. Πώς από 41 εκατομμύρια μια σύμβαση πάει στα 87. Και γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έγινε τίποτα, γιατί εκ των πραγμάτων απεδείχθη ότι δεν λειτουργούσε τίποτα. Για πάμε, κύριε Γεωργιάδη, ελάτε. Μερικές σύντομες απαντήσεις. Ελάτε. Πρώτα απ' όλα στον κύριο Δουδουνή. Ότι υπάρχει αντικειμενική. Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω εγώ. Αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Ναι. Βεβαίως και υπάρχει. Και ανελήφθη. Γι' αυτό παραιτήθηκε ο Υπουργός. Κάτι εξαιρετικά σπάνιο στα μεταπολιτευτικά πολιτικά μας πράγματα. Ναι. Πάμε όμως να δούμε τώρα για το συγκεκριμένο δυστύχημα, για να κλείσουμε μετά με τη σύμβαση και τις διαχρονικές ευθύνες. Το συγκεκριμένο δυστύχημα, κύριε Αυτιά, μην κοροϊδευόμαστε, και αυτά που παίξατε απλώς το αποδεικνύουν. Είναι η παλιά Ελλάδα. Φταίμε πάρα πολύ που δεν καταφέραμε να διορθώσουμε τα πάντα όπως την παλιά Ελλάδα. Με αυτή την Ελλάδα, με ποια Ελλάδα δηλαδή, με την Ελλάδα που μέσα από την κινητικότητα πάει ένας δημόσιος υπάλληλος, πρώην αχθοφόρος και οδηγός του Υπουργείου Παιδείας και ζητάει να προσληφθεί ως σταθμάρχης. Μπαίνει αυτόματα στην πλατφόρμα, πάει στον ΟΣΕ, μια τρομελής επιτροπή του ΟΣΕ από τους εργαζόμενους τον κρίνουν κατάλληλο, ένας δεν κατάλληλο, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Αναφέρεστε μετά στο πήγε, νόμο 44-40. Σωστά. Το 16. Σωστά. Μετά πήγε στην εκπαίδευση επί 7 μήνες, πέρασε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, καρδιολόγους, καθηγητές, ένας δεν κατάλληλο, ένας άνθρωπος δεν κάνει. Ναι. Και όριο ηλικίας. Της συναδελφικής ηλικίας. Έχει φύγει το όριο ηλικίας το 16 για την κινητικότητα. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια στο συγκεκριμένο. Βάζει ο προϊστάμενος αρχισυνδικαλιστής τον άνθρωπο αυτόν, τον άπειρο, τον ανίκανο, τον βάζει μια κρίσιμη βάρδια το βράδυ, γιατί προφανώς, μην κοροϊδευόμαστε, γιατί θέλουν οι παλιότεροι να μπορούν να βγαίνουν και να διασκεδάζουν και αυτό παίρνει τη δύσκολη βάρδια. Πολύ ωραία. Τον βάζει με άλλους δύο, γιατί προφανώς φοβάται ότι μπορεί να τα κάνει μπάχαλο, γιατί έχει καταλάβει ότι είναι αυτό που καταλαβαίνουμε από τα ηχητικά. Με το που γίνεται, προσέξτε, πριν γίνει το δυστύχημα, από τους δύο που έχει βάλει, ο ένας δεν πάει καθόλου και ο άλλος φεύγει νωρίτερα γιατί λέει ο γιος του του ζήτησε σουβλάκια και έχει σηκωθεί και έχει φύγει. Γίνεται ό,τι γίνεται. Και ποια είναι η αντίδραση όλων αυτών των δημοσίων υπαλλήλων, και θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Εδώ δεν μιλάμε για ιδιώτες, αλλά ούτε για ιδιωτική εταιρεία που ακούω συνέχεια από το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ μιλάμε για το δημόσιο, για το κατ' αυτό δημόσιο, για μονίμους δημοσίους υπαλλήλους. Τα έχουν κάνει όλα αυτά. Ο οποίος πάει λοιπόν την ώρα που μαζεύονται τα πτώματα, ο ένας παίρνει τηλέφωνο τον κολλητό του, τον γιατρό, και παίρνει αναρωτική άδεια από το τηλέφωνο. Αυτή είναι η πρώτη του σκέψη, πώς θα τη γλιτώσει. Ναι. Γιατί με αναρωτική άδεια δεν μπορεί να πάει σε αργία. Κατεδείχθη αυτό, έχει αποδειχθεί αυτό, ναι. Και οι άλλοι δύο, την ώρα που μαζεύονται τα πτώματα, παίρνουν μέσα στο ταμαρχείο για να σβήσουν μπλάνκο και να αλλάξουν τις ώρες για να τη γλιτώσουν. Αυτή είναι η πρώτη του σκέψη. Δεν είναι η πρώτη σκέψη τι κάναμε και σκοτώθηκε ο κόσμος. Η πρώτη σκέψη είναι ο ένας θα πάρει την ερωτική, ο άλλος θα κάνει τον πλάκο, ο άλλος θα μπορεί να φάει γιος στα σουβλάκια. Αυτή είναι η εικόνα, δυστυχώς, δεν είναι προφανώς όλο υπάρχει το δημόσιο. Υπάρχει πολιτικό ρουσφέτη σε αυτό το διορισμό να βρούμε ποιος τους διόρισε. Όποιος και αν είναι. Δεν είναι ένα, αυτό σας λέω 10 ανθρώπους. Αυτό είναι ο ΣΕ. Δεν είναι όλο το ελληνικό δημόσιο προφανώς έτσι, ούτε προφανώς όλος ο ΣΕ. Δεν θα το πιστεύω. Αλλά η εικόνα που βλέπουμε δεν είναι εικόνα του απόλυτου μπάχαλου. Πάμε και λίγο παραπάνω τώρα. Λοιπόν, πάμε και λοιπόν. Λίγο παραπάνω. Ποιο μπάχαλο είναι αυτό, το μπάχαλο του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έφτιαξε τον ΟΣΕ έτσι. Να δεχθούμε ότι ο Μητσοτάκης φταίει που δεν τους απέλησε όλους αυτούς. Μπορούσε. Γιατί αυτοί ούτε ένας δεν επανεργάζεται στον ΟΣΕ. Από αυτούς που πήγαν και σβήσαμε τον πλάκο. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε. Εγώ ξέρω. Πάμε. Εγώ δεν διάκουσα κανέναν. Να αναλάβουμε, κύριε Αυτιά, την πολιτική ευθύνη. Γιατί δεν συγκρουστήκαμε σκληρότερα με όλο αυτό το κακό. Να φτάσετε την έρευνα όσο ψηλά. Πάμε λοιπόν. Και αν να αναλάβουμε, αυτή την ευθύνη. Ελάτε. Αυτή την ευθύνη όμως. Ναι. Και πάμε λίγο στο δυστύχημα αυτό καθόλου να το καταλάβουμε. Λέω και ο Ζήγας δεν λειτουργούσε η κονσόλα. Ξέρουμε σήμερα. Έχουν βγει και οι περιγνώμες σας, τα έχουν πει και στο Sky. Τα έχω δει και στα άλλα κανάλια. Βεβαίως και λειτουργούσε η κονσόλα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 12,5 λεπτά μπροστά του μία γραμμή κόκκινη από τη μία τραπεζιού μέχρι την άλλη που του έλεγε το τρένο είναι ανάποδα. Ένα κόκκινο λαμπάκι που αναβόσμουνε και ένα διακόπτη μπροστά του μόλις πάταγε έτσι. Και τι έκανε. Σταμάταγαν τα τρένα. Και τι έκανε. Δεν κατάλαβε τι έλεγε η κονσόλα. Δεν κατάλαβε τι έλεγε η κονσόλα, τι σημαίνει. Ότι η εκπαίδευσή του ήταν δράμα. Ότι η επιλογή του προσταμένου τον βάλει εκεί ήταν εγκληματική. Ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν παντελώς ανίκανος για αυτή τη θέση. Για να φτάσει να βρεθεί αυτός συγκεκριμένος μόνος του αυτό το βράδυ και να οδηγήσει τα παιδιά μας στο θάνατο, ένα ολόκληρο σύστημα έχει αποτύχει. Ένα ολόκληρο σύστημα. Του δημοσίου σύστημα. Του δημοσίου, το τονίζω.
Γιατί όταν λέμε εμείς να γίνει αξιολόγηση στο δημόσιο, τι κάνουν οι κύριοι των δύο κομμάτων που βλέπετε δίπλα σας? Εξεγείρονται από το πρωί μέχρι το βράδυ να μην γίνει αξιολόγηση στο δημόσιο. Αν είχε γίνει αξιολόγηση όμως στους υπαλλήλους, θα είχαν σωθεί τα παιδιά. Μισό. Θα είχαν σωθεί τα παιδιά αν είχε γίνει αξιολόγηση. Μισό. Εγώ θα πάω παραπάνω λοιπόν τώρα. Άρα λοιπόν για μένα. Ναι. Το μήνυμα αυτού του φοβερού δυστυχήματος, γιατί δυστυχώς τα παιδιά θα πάω τα φέρουμε πίσω, ναι, είναι αλήθεια, είναι η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων και σίγουρα της δικιάς μας κυβερνήσεως να συγκρουστεί με αυτή την κακή νοοτροπία. Το τονίζω, δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έτσι. Εγώ στο Υπουργείο έχω πολλούς ευσυνείδητους δημοσίους υπαλλήλους που δεν θα φερόντουσαν ποτέ κατά αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς και... όμως κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι σκέφτονται την ώρα των παιδιών, των νεκρών, να πάρουν αναρωτική άδεια τώρα για να γλιτώσουν ή να σβήσουμε μπλάκο. Άρα λοιπόν, ελάτε, το πολιτικό μήνυμα εδώ είναι περισσότερη αξιολόγηση στο δημόσιο, αυστηρότερα κριτήρια για να πάρει κάποιος θέση στο δημόσιο, ποινή στον υπάλληλο που δεν κάνει τη δουλειά του. Και φυσικά να συζητήσουμε και όλες τις πολιτικές ευθύνες, αγαπητέ κύριε Δοδονή. Και ποινική ευθύνη. Αλλά μη φεύγουμε από την εικόνα των ανθρώπων που σκότωσαν τα παιδιά. Γιατί αυτοί που σκότωσαν. Λοιπόν, άρα. Ολοκληρώστε για να πάρω το λόγο. Ελάτε. Και η πλατφόρμα λειτουργούσε και αν είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα του ΟΣΕ, δεν θα είχε σκοτωθεί κανένα. Γιατί τόσο από όλα τα άλλα που περιέγραψα, υπάρχει μεγαλύτερη εικόνα. Το ΟΣΕ έχει ένα βιβλίο κανονισμού, στο οποίο δεν ετήρησαν ούτε μία γραμμή. Και να δεχτώ, ρε παιδιά, ότι θέλει να πείτε για τον Καραμαλή. Αλλά είναι δυνατόν ο Υπουργός να είναι εκεί, να παρακολουθεί και να ξέρει ότι ο ένας θα φύγει για να πάρει σουβλάκια και ο άλλος θα τηρήσει το πρωτόκολλο? Αυτή είναι η ευθύνη του Υπουργού, κύριε Δοδονή, πιστεύετε?